Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα είμαι εδώ για να δούμε προτάσει παπουτσιών για διαφορετικέ περιστάσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη περίσταση. Η πρώτη περίσταση λοιπόν είναι ανοιξιάτικε βόλτε μέσα στην πόλη. Οπότε θα δούμε καθημερινέ επιλογέ και θα ξεκινήσω με ένα παπούτσι το οποίο είναι υπέροχο γιατί έχει τακούνι, αλλά παράλληλα είναι και καθημερινή επιλογή. Είναι λευκό, θυμίζει τσόκαρο και είναι πάρα πολύ τάση φέτο αυτά. Θα συνεχίσω με ένα denim, το οποίο είναι platform, είναι δηλαδή παντόφλα, αλλά έχει πλατφόρμα ενιαία, οπότε είναι πάρα πολύ άνετο, αλλά δίνει και ύψος, οπότε είναι μια φανταστική επιλογή για μέσα στην πόλη. Τελευταία επιλογή, θα σου δείξω αυτήν εδώ την πλατφόρμα, η οποία είναι πάρα πολύ σέβεντη η αισθητική της, δίνει ύψος και είναι μια φανταστική επιλογή για να δώσεις pop of στα καθημερινά σου Πάμε λοιπόν στη δεύτερη περίσταση και αφού βγήκαμε για τον καφέ μας είναι ώρα να βγούμε για ποτό μέσα στην πόλη, οπότε πάμε να δούμε τα κούνια. Θα ξεκινήσω με μια πάρα πολύ λαμπερή επιλογή. Φέτος είναι πάρα πολύ γενικά τάση οι λάμψεις, οπότε και οι τρεις επιλογές που θα σου δείξω είναι γεμάτες λάμψη. Αυτό είναι ένα πέδιλο το οποίο είναι σε σημαίνια απόχρωση και γενικά τα σημαίνια πέδιλα ταιριάζουν κυριολεκτικά με τα πάντα. Θα σε πάω όμως και σε ένα animal print, το αγαπημένο λεοπάρ το οποίο ποτέ δεν φεύγει από τη μόδα. Λεοπάρ λοιπόν και λάμψη ταυτόχρονα, σούπερ επιλογή γιατί έχει σχετικά χαμηλό τακούνι, οπότε είναι και άνετο. Και θα σε πάω και στην τελευταία επιλογή, αφού σου έδειξα ασημή θα σου δείξω και χρυσό. Είναι αυτά εδώ τα πέδιλα, τα οποία όπως και το ασημένιο ταιριάζουν με τα πάντα και δίνουν λάμψη στον τίσιμό σου. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που λαμβάνουμε είναι το ότι είστε καλεσμένες σε γάμους και βαφτίσεις και δεν ξέρετε τι να φορέσετε. Οπότε σας έχω προτάσεις και για γάμο και για βάφτιση. Ξεκινώντας λοιπόν από βάφτιση, γενικά στη βάφτιση δίνουμε ύψος, δίνουμε έτσι κάτι πιο επίσημο, αλλά κρατάμε λίγο πιο χαμηλά τους τόνους, οπότε ξεκινάω με αυτό εδώ. Το μνιούλ, τα μνιούλ γενικά είναι πάρα πολύ τάση φέτο. Σε αυτήν εδώ την ροζ απόχρωση είναι κροκό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει τακούνι, αλλά δεν είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλό. Θα σε πάω σε μία πιο λαμπερή επιλογή, πάλι έτσι με πιο χαμηλό τακούνι, είναι αυτά εδώ τα διάφανα και αυτά είναι φανταστικά γιατί επειδή είναι διάφανα, ταιριάζουν πραγματικά με κάθε outfit. Και θα κλείσω με περίπτωση γαμοβάφτιση, οπότε θέλεις κάτι άνετο αλλά θες και κάτι πιο γκλαμ, γιατί το πάρτι θα συνεχιστεί μέχρι πιο αργά. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το παπούτσι, το οποίο είναι τέλειο γιατί έχει και μεγάλο ε, τακούνι αλλά και ψηλό πάτο, οπότε είναι άνετο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σατέν και πάρα πολύ λαμπερό. Και φυσικά, πάμε να δούμε και την περίπτωση του γάμου. Γενικά, στο γάμο θέλουμε κάτι ψηλό, εντυπωσιακό, λαμπερό, αλλά και άνετο ταυτόχρονα γιατί θα πέσει πολύ χορό. Οπότε, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το παπούτσι πασπαρτού, το οποίο έχει λάμψη. Εννοείται, δεν υπήρχε περίπτωση να μην δείξω κάτι λαμπερό, αλλά έχει και χοντρό τακούνι που ταυτόχρονα το κάνει πάρα πολύ άνετο. Είναι ιδανική επιλογή και επιλογή πασπαρτού, γιατί κυριολεκτικά αυτό το χρώμα ταιριάζει με κάθε outfit και με κάθε χρώμα. Θα συνεχίσω με ένα παπούτσι το οποίο σίγουρα το χρειάζεσαι στην τουλάπα σου και για γάμους, βαφτίσεις, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη έξοδο. Είναι αυτό το Berlider Pedilo. Γιατί λέω Berlider, γιατί είναι πάρα πολύ διακριτικά τα το κοψίματά του και πάρα πολύ λεπτό στιλέτο, πάρα πολύ εντυπωσιακό και το χρυσό, όπως είπα, ταιριάζει με όλες τις αποχρώσεις. Και η τελευταία μου επιλογή είναι έτσι λίγο πιο λαμπερή, πιο σταχτοπούτα. Είναι αυτό εδώ το γοβάκι το οποίο είναι... Φανταστικό και επίσης ταιριάζει με πάρα πολλά outfit χρωματικά. Και επίσης να πούμε ότι είναι η εποχή των ορκομοσιών, οπότε σου έχω δύο φανταστικές επιλογές και πάρα πολύ βασικό tip για να διαλέξεις το παπούτσι της ορκομοσία σου είναι να διαλέξεις ένα πιο χαμηλό και χοντρό τακούνι, γιατί σίγουρα φοβάσαι μην μπέσεις όταν ανεβαίνεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ την επιλογή. Όπως είπα και πριν, το ασημένιο ταιριάζει με όλα και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό παπούτσι που μπορείς να βάλεις στα outfit τη ορκομοσία σου. Μία ακόμα επιλογή, η οποία έχει χρυσά στοιχεία και είναι beige, είναι αυτή εδώ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό παπούτσι και κολοκέβει πάρα πολύ το πόδι γιατί είναι πιπτό. Και αφού πήγες βόλτες στην πόλη, ποτό στην πόλη, ε, ορκωμοσίες, γάμους, βαφτίσεις, είναι η ώρα να πας διακοπές. Οπότε σου έχω παπούτσια, τα οποία είναι ιδανικά για τις βόλτες σου σε νησί. Στο νησί θα φορέσουμε χαμηλές επιλογές. Θα δώσουμε λίγο ύψο, οπότε θα σου δώσω αυτό εδώ το παπούτσι, το οποίο είναι denim, έχει και τα χρυσά στοιχεία, οπότε μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα βγει για κοκτέιλ στο νησί. Μία ακόμα έτσι λίγο πιο γκλαμ επιλογή για το νησί είναι αυτή εδώ η παντόφλα, η οποία έχει τι λάμψει, οπότε άνετα μπορεί να φορεθεί και το βράδυ. Και θα κλείσω με αυτό εδώ το οποίο είναι προσωπικά το δικό μου αγαπημένο. Μπορεί να φορεθεί από το πρωί στο beach bar με ένα καφτάνι, αλλά και μέχρι το βράδυ για το βραδινό σου ποτό και τις βραδινές σου βόλτε. Η τελευταία περίσταση είναι το γραφείο και γενικά η δουλειά. Άμα θέλουμε να βάλουμε κάτι και να δώσουμε λίγο ύψο, κάτι πιο καλό, έχω να σου δείξω αυτό εδώ το παπούτσι, το οποίο είναι χαμηλό γοβάκι, έχει το χρυσό στοιχείο, είναι formal και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Και η τελευταία μου επιλογή εννοείται ότι θα ήταν ένα kitten heel, το οποίο είναι σαν μνιούλ. Είναι φανταστική επιλογή, βγάζει έτσι λίγο πιο σαν αισθητική και νομίζω είναι η σούπερ επιλογή για γραφείο.